Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ο θρυλικός ηθοποιός που παρά τη δόξα του πέθανε μόνο σε ένα διαμέρισμα, χωρίς να το θυμηθεί κανείς. Στις 12 Ιουλίου 1912 γεννιέται ο θρυλικός Έλληνας ηθοποιός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και μάλιστα άφησε ιστορία. Πρώτη του ταινία ήταν το 1947, Τα παιδιά της Αθήνας. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μόνος, καθότι άγαμος, και πέθανε στις 13 Απριλίου του 1984. Προς τιμήν του, ο Δήμος Γιακοπτού τοποθέτησε την πρωτομή του στην παραλία του Δήμου. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος έκανε πολλές αγαθοέργειες, κυρίως στην περιοχή όπου γεννήθηκε. Αν και είχε πολλούς δεσμούς στη ζωή του, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Καθώς μεγάλωνε, κάποιοι τον χαρακτήρισαν γεροντοπαλίκαρο, αλλά ο ίδιος συνήθιζε να στιεύεται με το θέμα του γάμου. Όταν οι φίλοι και οι γνωστοί του τον ρωτούσαν γιατί δεν παντρεύτηκε με καμία από τις συντρόφους του, εκείνος απαντούσε: «Εγώ ροχαλίζω πολύ. Ποια γυναίκα θα με ανοιχτεί?»